Ο κύριος Χατζηδάκης προφανώς δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την αγορά εργασίας. Γιατί αν είχε, θα ήξερε ότι ήδη έχει καταργηθεί το 8ωρο και δεν το έχουν πάρει είδηση. Και εννοώντας ότι ήδη και με έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, επίσημα πια, και εντελώς θα έλεγα ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι το 40% αυτή τη στιγμή δεν πληρώνεται την υπεροριακή του εργασία, δηλαδή δουλεύει παραπάνω το 8ωρο, 10ωρα, 12ωρα χωρίς να πληρώνεται, και έτσι έχει καταργηθεί και έχετε να επικυρώσει και να νομιμοποιήσει ο κύριος Χατζηδάκης με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μια και δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να πιάνουν ένα-ένα τον εργαζόμενο, να του λένε ότι θα δουλέψει υπεροριακά και μάλιστα δεν θα την πληρωθεί κιόλας, αλλά θα πάρει χέρεπο. Προφανώς ο κύριος Χατζηδάκης δεν έχει καμία επαφή με την αγορά εργασίας και δικαιολογημένα τα λέει όλα αυτά, γιατί δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω διαφορετικά. Γιατί εννοείται ότι υπάρχουν εκεί θέσεις που λένε ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, αυτά τα συμφέροντα του ΣΕΒ. Οπότε, αν δεν ισχύει το ένα, ισχύει το δεύτερο. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Χατζηδάκης ότι σε μια απορριθμισμένη αγορά εργασίας, χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς, με το 40% παραπάνω από το 40%, για μας περνάει και το 50% το να μην πληρώνεται υπεροριακή εργασία, το να πας να ρυθμίσεις την υπεροριακή αποσχόληση και μάλιστα όχι με πληρωμή αλλά με ρεπό, αυτό λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε πού θα οδηγήσει και τι εξυπηρετεί. Και το ανήθικο της περίπτωσης, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι αυτό το επιλέγει εν μέσω πανδημίας, που μας αναγκάζει εμάς να διψοκινδυνεύσουμε όχι μόνο την προσωπική μας υγεία, των οικογενειών μας, του κοινωνικού συλλόγου, γιατί αυτό είναι ένας πόλεμος για μας και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κατέβουμε στο πεζοδρόμιο και να πολεμήσουμε, και θα μας βρει απέναντι ο κύριος Χατζηδάκης, και μάλιστα επιλέγει σε μια εποχή η οποία η ανεργία έχει φτάσει στα τάρταρα. Και ρωτώ, αν υπάρχουν τόσες ανάγκες υπεροριακής απασχόλησης, ειδικά στο βιομηχανικό κλάδο, που για να καταλάβουν οι ακροατές τι λέμε, ζητάνε αυτή τη στιγμή η νόμιμη υπεροριακή απασχόληση, το εξάμεινο είναι 35 ώρες αναεργαζόμενο και ζητάνε 180 αναεργαζόμενο. Γιατί δεν πάνε να προσλάβουν νέους ανθρώπους, γυναίκες, ευάλωτες ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι, αντί να προχωρήσουν σε αυτό εδώ πέρα το μέτρο. Είναι πραγματικά ανήθικο για μας και γι' αυτό θα μας βρει απέναντί του ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνηση, αν στην περίπτωση τολμήσουν να φέρουν αυτό το νομοσχέδιο προς ψήφιση. Ούτως ή άλλως θα έρθει στη Βουλή, παρά τις φωνές αντίδρασης και από την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τον καθένα ενδεχόμενα από εμάς, κύριε Βοριά. Θα έρθει στη Βουλή και θα δούμε ακριβώς τις πρόνοιες που περιλαμβάνει, αν περιλαμβάνει κάποιες πρόνοιες. Είναι ρητορικό έτσι όπως ακούγεται, γιατί θα πρέπει να το δούμε. Προς το παρόν έχουν διαρρεύσει πράγματα. Μπορεί να είναι αυτά τα οποία διαρρέονται τα σωστά. Μπορεί να ήθελε να μετρήσει αντιδράσεις. Αλλά έχοντας μπροστά μας πλέον με τα βεβαιότητας αυτό το οποίο έρχεται, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Θα μου πείτε, υπάρχουν καθηγητές, υπάρχουν εργατολόγοι, είσαστε εσείς, τα εργατικά κέντρα της χώρας που φωνάζετε πάνω σε αυτό. Άρα και όπως εσείς το λέτε διαφορετικά, το λέω εγώ διαφορετικά, καπνός χωρίς φωτιά δεν γίνεται να υπάρχει. Ωστόσο όμως κρατούμε μια υπεύθυνη θέση, κύριε Δουλγεράκη, στο γεγονός ότι λέμε ότι θα πρέπει να κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση, να το δούμε το νομοσχέδιο. Σωστά. Και συνεδριάζουμε και εκτάκτου συνεχόμενη Τετάρτη σαν διοικητικό για να πάρουμε τις αποφάσεις μας επί του σχεδίου επίσημα που θα κατατεθεί και όχι με διαρροές. Πραγματικά όμως και με δηλώσεις ο Υπουργός επιβεβαιώνει τον τελευταίο καιρό όλα αυτά τα σενάρια. Εμείς περιμένουμε την κατάθεση για δημόσιο διάλογο του νομοσχεδίου και από εκεί και πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, οι οποίες θα περιμένετε ότι θα είναι πολύ δυναμικές. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα γίνει, λέτε, την Τετάρτη που μας έρχεται. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ή μεθαύριο, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, εμείς συνεδριάζουμε για να πάρουμε τις αποφάσεις στην περίπτωση κατάθεσης του νομοσχεδίου και στην περίπτωση που περιέχει όλους αυτούς τους απαράδεκτους όρους για μας. Έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι, θα προκηρύξουμε αμενοείτα περιακές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται για να πολεμήσουμε και αν είναι δυνατόν να σταματήσουμε αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Παρά το γεγονός ότι ήδη στην ανακοίνωσή σας για άλλη μια φορά αναφέρεται ότι εδώ υπάρχει παρακόλληση και του δικαιώματος της απεργίας, έτσι, και μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα. Πολύ ακριβώς τα λέτε, γιατί περιμένουμε και σύμφωνα με τις διαρροές, ακόμα και με το προσωπικό ασφαλείας, να καταλάβετε
από το 15% το αυξάνουν στο 40%. Οπότε άμα προσθέσουμε και ένα 20-25% που υπάρχει κατά μέσο όρο σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση από ανθρώπους που δεν συμμετέχουν στην απεργία, τότε στις απεργίες θα γίνονται. Δηλαδή, ουσιαστικά σου απενεργοποιεί και τις απεργίες, αλλά έρχονται νέα μέτρα εκβιασμού για, για το συνδικαλιστή. Ζήζεστε στο γεγονός ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις ακόμα και το δικαστήριο υπέρ μας και να δίνει το δικαίωμα στο εργοδότη με μια πλέον μικρή αποζημίωση να διώχνει τον συνδικαλιστή για τη συνδικαλιστική του δράση. Πραγματικά αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Θα πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι για την εποχή, δεν είναι εξυγχρονισμός. Αυτό μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Και να θυμίσω, γιατί τιμήσαμε και τον Καλέργη χτες, όλα τα εργατικά κέντρα ή διοικήσεις στα Προεδρία μαζευτήκαμε στον Πρασίμο. Ο Καλέργης στις 2 Μαΐου του 1893 στο Παναθηναϊκό στάδιο έκανε την πρώτη συγκέντρωση, φάνηκε το πρώτη φορά το συνδικαλιστικό κίνημα. Με τι αιτήματα? Να σας θυμίσω: το οχτάωρο, την Κυριακή Αργία και να είναι ασφαλισμένο το προσωπικό, οι εργαζόμενοι. Και τώρα βλέπουμε μαύρη ανασφάλιστη εργασία, καταστρατήγηση του ωραρίου. Ακόμη και τις Κυριακές με νόμο είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Πραγματικά γυρνάμε προς τα πίσω αντί να προχωρούμε μπροστά, να προχωρούμε σε συνθήκες ενός, θα έλεγα, αν θέλουμε να θεωρούμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό κατεστημένο. Δυστυχώς γυρνάμε αιώνες πίσω με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα.